1989 ήταν η αρχή. Χαλκιδική, Χαλκιδική. Radio Star 95 και 5. Ό,τι όμορφο, το περνάμε πάντα μαζί. Όπως σας είχα ανακοινώσει, κυρίες και κύριοι, και πριν, είχα μαζί μου και τον κύριο, θα έχω μαζί μου και τον κύριο Γιώργο Βαγιονά, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, μετά από τον Αποστόλη τον Τζιρίτη, που κάναμε όλη αυτή την κουβέντα για την προηγούμενη εβδομάδα και για την περιοδία του κλιμακίου εδώ στην Νέα Προποντίδα και στην Χαλκιδική. Και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς να ξεκινήσει η εκπομπή μου χωρίς να έχω τον Γιώργο τον Βαγιονά στην πρώτη εκπομπή στην καινούργια σεζόν. Καλώς ορίσατε, κύριε Βαγιονά. Να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές και οι ακροάτριες της στιγμής αυτής. Να σας πω πως εδώ στο στούντιο έχω και τον Αποστόλη τον Τζιρίτη, τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ, που τον είχα νωρίτερα και σας στέλνει την καλημέρα του. Να είναι καλά. Να είναι καλά ο Απόστολος. Λοιπόν, πολλά είχαμε αυτές τις μέρες, αλλά έχουμε και πολλά και με την έκθεση και με τον κύριο Τσίπρα. Πώς τον είδατε, πανηγυρίζει ή όχι για τη λήξη των μνημονίων ή όλα αυτά που μας έχει πει στην κουβέντα που είχε ανοίξει και με τους δημοσιογράφους αλλά και στη ΔΕΘ. Κοιτάξτε, ο κύριος Πρωθυπουργός, πριν γίνει Πρωθυπουργός, άλλα έλεγε και άλλα έκανε. Από ό,τι είπε, ούτε τα μνημόνια έσχισε, ούτε τα κατήργησε με ένα νόμο, ούτε τον ένδια που τον θεωρούσε απαράδεκτα φόρο που θα κατηργούσε την ίδια στιγμή, έκανε. Έκανε ακριβώς τα αντίθετα. Και τον ΕΦΕΑ διατήρησε και τον αύξησε ελαφρά και τα μνημόνια δεν έσχισε και μας έβαλε θέση ένα τρίτο τέταρτο μνημόνιο. Είναι η μία πλευρά. Τώρα δεν ήρθε να κάνει παροχές, όπως είπε. Ήρθε να κάνει παροχές, αλλά δεν τις ομολογεί. Ήρθε να μοιράσει το όραμά του μαζί μας. Ποιο όραμα, κύριε Πρωθυπουργέ? Λυπάμαι, αλλά είπατε τόσα ψέματα που δεν σας πιστεύει κανείς. Απορώ πως δεν γίνατε Πινόκιο. Απορώ από τα ψέματα τα οποία λέτε. Και ας αρχίσουμε με τη σειρά. Ποιες παροχές? Καθαρή έξοδος. Ούτε καθαρή είναι, ούτε έξοδος από το μνημόνιο. Είναι έξοδος από τη δανειοδότηση. Από εκεί βγήκαμε. Ήταν συμπεφωνημένοι από το 2015 ότι εντός τριών ετών λύγει η ιστορία της δανειοδότησης. Αλλά οι υποχρεώσεις παραμένουν οι ίδιες. Και ο έλεγχος θα γίνεται. Δεν θα γίνεται κάθε 6 μήνες όπως γίνεται στην Κύπρο ή στην Ισλανδία, αλλά κάθε 3 μήνες, γιατί δεν μας έχουν εμπιστοσύνη. Και ό,τι έχουμε συμφωνήσει όλοι οι ξένοι ηγέτες σε όλους τους τόνους το τονίζουν ότι είναι οι δεσμεύσεις τους υποχρεωτικές. Τι λέει λοιπόν τώρα ο κύριος Πρωθυπουργός? Λέει, υπάρχει περίπτωση, επειδή το Δούνου του είχε αντιρρήσεις ως προς την έκβαση την καλή των πραγμάτων, δηλαδή ότι θα είχαμε περίσσευμα 3,5% και ότι πιστεύουμε ότι έχουμε δημοσιονομικό πλεώνασμα, δηλαδή έχουμε παραπάνω από το 3,5, αυτό κάνετε ό,τι θέλετε. Ξεχνάει όμως ότι ο λαός αυτός υποφέρει για 8 χρόνια. Τα σεντούκια και οι καταθέσεις που υπήρχαν σε μερικούς ανθρώπους έχουν εκμηδενιστεί, τελειώσανε. Και αν υπάρχουν σε μερικούς κάποια, τα έχουν για ώρα ανάγκης. Για να μην πω ποιες θεωρούν ο κόσμος ανάγκες. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Από την άλλη πλευρά δεν θα κάνει καμία παροχή και δεν κινδυνεύει από τη διεθνής αναταράξης η οικονομία, γιατί έχουμε ένα προσκέφαλο από τα χρήματα τα οποία περίσσευσαν, από αυτά τα οποία μας υποσχεθήκαν να μας τα δώσουν για ώρα ανάγκης. Και αυτά θα κρατήσουν 2,5 χρόνια, είναι 29 δισεκατομμύρια. Και εδώ λέγει μεγάλα ψέματα. Θα τα σπαταλήσει μέχρι τελευταίας δεκάρας, έως που να δει τις δημοσκοπήσεις ότι τον ευνοούν για να κάνει τι? Να προσπαθήσει, οι δημοσκοπήσεις τον έχουν κάτω από 20 ποσοστιαίες μονάδες.
θέλει να πάρει παραπάνω. Γι' αυτό θα τα σπαταλήσει όλα και δεν θα αφήσει κανένα ευρώ. Και σημειώστε το και τονίστε το αυτό το πράγμα. Μα τι λέτε κύριε Βαγιονάν, δεν είπε ότι θα μας τα δώσει σε παροχές, σαν επιδόματα, σαν... Πού θα τα σπαταλήσει δηλαδή? Κοιτάξτε, εγώ δεν άκουσα καμία λέξη για ιδιωτικοποιήσεις, διότι τη δέσμευσε την περιουσία του κράτους για έναν αιώνα και θα τα παίρνουν αντί πινακίου φακής τα ασημικά της χώρας. Έλεγε όμως ότι και ο Σαμαράς ή και το Πασόκ, το οποίο κυβέρνησε τη χώρα και έβαλε τα μνημόνια, θα... Τα τηλέφωνο, κλείστε το. Ναι, το έκλεισα, γιατί δεν γίνεται. Ναι. Λέγατε για το Σαμαρά που έλεγε. Για το Σαμαρά. Ναι. Δεν τον είχαν εμπιστοσύνη, ενώ έκανε σωστή δουλειά. Και αυτό φαίνεται από τους οικονομικούς δείκτες που είχαμε στις 5 Νοεμβρίου του 2014 και φέρνει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της τότε Τρόικας, τώρα την ονομάζουμε μνημόνιο, δεν είναι σήμερα οι ίδιοι δείκτες στην ίδια κατάσταση. Άρα 4 χρόνια χαμένα. Και μην ξεχνάτε ότι δεν είπε καμία κουβέντα για τον κύριο Γαρουφάκη, ούτε καν τον ανέφερε, αλλά η περίοδος Βαρουχάκη μας τύχησε σαν χώρα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Ρέγκλιν λέει για 200, και φαίνεται τώρα το χρέος έγινε για τον κύριο Τσίπρα βιώσιμο, γιατί ανέβηκε κατά 50 δισεκατομμύρια. Από τα 320 που το παρέλαβε είναι 370, και το δημόσιο χρέος ανταποκρίνεται ήταν 124 το 2010%, σήμερα είναι 182. Γι' αυτό κυβερνάει ο Τσίπρας και τώρα είναι βιώσιμο, αφού τα έδωσε όλα χωρίς καμία χωρίς καμία αντίρρηση στην κυρία Μέρκελ και στους Ευρωπαίους ηγέτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μα ο κύριος Τσίπρας υποστηρίζει πως η οικονομία υπεραποδίδει και ότι κινδυνολογεί η Νέα Δημοκρατία. Κινδυνολογεί. Θα σας πω. Λέει ότι έχει πλεόνασμα. Ξέρετε πού οφειλόταν το πλεόνασμα? Στις περικοπές των δημοσίων υπαλλήλων από τη μια πλευρά, στην υπερφορολόγηση από την άλλη και μη αποπληρωμή των οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες. 3 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας χρωστάει στον ιδιωτικό τομέα. Τα δίνει αυτά, τα κρατάει και τα λέει πλεόνασμα. Έτσι λοιπόν καλύπτεται το πλεόνασμα, το οποίο λέει φτάνει το 3,5%, και περισσεύουν περίπου 700 εκατομμύρια για να κάνουμε επιδοματική πολιτική. Τίποτα θεσμικά δεν μπορεί να αλλάξει. Όπως είναι δεσμευμένη η χώρα έναντι των δανειστών, και η χώρα πρέπει να σέβεται τις υποχρεώσεις. Αλλά θα υπερβεί το όριο αυτό, διότι δεν θα δίνει και πολύ λογαριασμό τι κάνει το χρήμα το οποίο έχει σαν προσκέφαλο. Το κάνει για προεκλογικούς λόγους. Και λέει ακόμη, θα δεν ντρέπονται λιγάκι, ότι δώσαμε στους στρατιωτικούς, δώσαμε στους καθηγητάς, δώσαμε στους δικαστικούς αυτά τα οποία τους πήραμε. Είστε υποχρεωμένοι κύριε να τα δώσετε, γιατί υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν κάνετε χάρη. Εκτελείτε τα καθήκοντα όπως πρέπει να τα εκτελέσει ο κάθε κυβερνήτης. Από πού λοιπόν υπάρχει περίσσευμα? Βλέπετε πουθενά περίσσευμα? Άρα λοιπόν, όταν δεν πληρώνεις αυτά που χρωστάς από τη μια πλευρά, όταν υπερφορολογείς από την άλλη, και λέει κάποια στιγμή δειλά ότι θα κάνουμε και μεταρρυθμίσεις. Κάνα 4 χρόνια τι κάνατε, ποια μεταρρύθμιση κάνατε? Ξέρετε, λέει, ωραία, αυξήθηκε ο τουρισμός. Βεβαιότατα. Γιατί αυξήθηκε ο τουρισμός? Γιατί ήρθε η Fraport. Έγιναν τα 12 αεροδρόμια, είναι έργο της προηγούμενης κυβέρνησης. Εσείς τι κάνατε, μήπως βάλατε μπρος το ελληνικό για να δουλέψουν 10.000 άνθρωποι και να οικονομήσει η χώρα περίπου 10 δισεκατομμύρια που τα έχει ανάγκη? Κάνατε τίποτα?
Τη μια είχα ήταν δασική έκταση στο πρώην αεροδρόμιο, από την άλλη πλευρά υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία πρέπει να διατηρηθούν και το, κατά την έκφραση του λαού, το κολοβαράτε το πράγμα για να έρθει να βγάλει άλλο σακάσταν από τη φωτιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άλλο. Μάλιστα. Εγώ θέλω να πάμε επίσης στις εξαγγελίες που έκανε και η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι είναι ανεύθυνες. Ποιες εξαγγελίες θα κάνει? Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα κάνει εξαγγελίες στη ΔΕΗ. Κοιτάξτε, το πρόγραμμα του Μητσοτάκη ακολουθεί εκεί που μπορεί και εκεί δεν τον παίρνει. Παραδείγματος χάρη, εδώ και 2 χρόνια ο Μητσοτάκης λέει ένα πράγμα. Θα μειώσουμε τον έμφυα οριζόντια για όλους. Άλλος πληρώνει λιγότερο, άλλος πληρώνει περισσότερο. Για όλους όμως 30%. Αν πλήρωνε δηλαδή 3.000 έμφυα, θα πληρώσει 2, το 1 τρίτο, το 30% περίπου. Θα κερδίσεις 1 χιλιάρικο λιγότερο. Δεν θα δώσεις στο κράτος. Αν πλήρωνε 300 ευρώ, θα πληρώσεις 200 ευρώ. Κοντολογείς. Και χοντρικά. Έρχεται ο κύριος Τσίπρας και τι λέει για 1.200.000 που είναι χαμηλού εισοδήματος, θα δώσουμε 50%. Αλλά αυτό όχι από φέτος, από 1ης πρώτου του 2019. Και για τους άλλους θα είναι μεσοσταθμικά 30%. Είναι το ίδιο πράγμα, αλλά απλά θέλει να δείξει πόσο είναι υπέρ των φτωχών. Με τη φτώχεια όταν τη μοιράζεις κάνεις περισσότερους φτωχούς. Όταν δεν έχεις ανάπτυξη, ότι δεν έχεις εργασίες, λέει ότι μείωσε την ανεργία. Από 27 την πήγε σε 19,1. Ποια εργασία? Είπε ανάστροφο νούμερο, το 70% των νέων θέσεων είναι θέσεις ημιαπασχόλησης και το 30% είναι πλήρους απασχόλησης. Και αυτό που οφείλεται? Οφείλεται εν μέρη στην αύξηση του εργατικού δυναμικού για τον τουρισμό, που ομολογωμένως αυξήθηκε, είναι μεγάλη βιομηχανία και πρέπει να αυξηθεί περισσότερο. Ποιοτικό τουρισμό όμως καθόλου δεν είδαμε. Αυξάνουν τα εκατομμύρια των τουριστών, αλλά τα έσοδα δεν αυξάνονται αναλογικά. Αυτό θα πει ότι έχουμε φτωχούς τουρίστες και ιδιαίτερα αν θέλετε στη Χαλκιδική. Στο χωριό μου λένε, κοντά στη Ξέρα καλό είναι και το χαλάζι. Ναι, αλλά η Χαλκιδική αξίζει καλύτερη τύχη. Η Χαλκιδική πρέπει να πληρώνει καλύτερη Χαλκιδή. Όχι να φέρνει ο Βαλκάνιος τα τρόφιμα από το σπίτι του και να μην δίνει κανένα φράγκο στην αγορά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άλλο. Μάλιστα. Θέλω να πάμε τώρα και στο Σκοπιανό. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι πρότυπο αυτής της τάσης είναι η συμφωνία η συμφωνία που πετύχαμε με τους βόρειους γειτονές μας, η συμφωνία των Πρεσπών. Τόνισε ότι αυτή ανοίγει τη Θεσσαλονίκη, ανοίγει τη Βόρεια Ελλάδα, ανοίγει τους Έλληνες στον κόσμο και κυρίως μετατρέπει τη χώρα μας σε παράγοντα λύσεων και πόλων σταθερότητας, ειρήνης και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή και καθιστά τη Θεσσαλονίκη και πάλι πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Τι απαντάτε σε αυτές τις δηλώσεις? Τι να απαντήσω σε αυτές τις δηλώσεις? Διάθεσε μερικά δευτερόλεπτα στη βασική του ομιλία για να κατηγορήσει όλους τους προηγούμενους της προηγούμενης κυβερνήσεις και να πει, δεν είπε πάλι την αλήθεια, να πει καθαρά προς τον ελληνικό λαό ότι οι σκέψεις αυτές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν από το 2008, όταν ο Κώστας Καραμαλής και η Ντόρα Μπακογιάννης, υπουργός εξωτερικών, αγωνιζόταν να πείσουν τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης για το δίκαιο αίτημα και βάλαν το βέτο. Δέχθηκε, αν θέλεις, και η κυβέρνηση Καραμαλή έμεσα ότι σύνθετη ονομασία, χωρίς αντιτρωτικά πράγματα, χωρίς μακεδονική γλώσσα, χωρίς μακεδονική εθνότητα, παραλείπονται, γιατί αυτά είναι άκρος αλυτρωτικά. Άκρος! Και όπως είπα στη Βουλή, εύχομαι μετά από κάποιες δεκαετίες, διότι τα πράγματα αλλάζουν και ιδιαίτερα στην περιοχή μας, να μην έχουμε εθνικό ακροτηριασμό
ή εθνική αιμορραγία. Αυτά είναι πολύ βασικά πράγματα τα οποία δεν αποκλείονται. Και ποιος σας είπε ότι θα συμφωνούσαμε ποτέ να πάρουν την ιστορία μας? Τη ξέρουμε πολύ καλύτερα από τον κύριο Τσίπρα. Άρα ο κύριος Τσίπρας παρέδωσε τα κλειδιά στις πρέσβες χωρίς καμία επιφύλαξη, χωρίς καμία αντίρρηση. Εγώ εύχομαι να πάει καλά η δημοσκόπηση στα Σκόπια και να αρχίσω να βλέπω εντός τακτής προθεσμίας την αλλαγή των όρων του Συντάγματος και να συμφωνήσω μαζί με τους κυβερνητικούς που λένε εμείς θα την αποκαλούμε Βόρεια Μακεδονία όταν αλλάξει το Σύνταγμά τους. Αν δεν αλλάξει, τι θα κάνετε? Και πολύ εύλογα λένε και εσείς που λέτε ότι δεν θα ψηφίζετε, τι θα κάνετε? Δεν θα το ψηφίσουμε, είτε έρθει τώρα είτε έρθει επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, δεν πρόκειται να ψηφίσουμε τη συμφωνία αυτή. Διότι μέχρι τώρα λένε 140 χώρες, 199 σας λέω, όλες οι άλλες χώρες μπορεί να τη λένε Μακεδονία. Εμείς δεν θα την πούμε ποτέ Μακεδονία. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Άρα είναι παγκίνος γνωστόν και το ξέρω, κύριο Τσίπρας προσπαθεί να απαλύνει λίγο την κατάσταση για να κερδίσει περισσότερο χρόνο να ξεχαστεί. Δεν ξεχνιέται και βγαίνουν και λαλίστατοι δημοσιογράφοι. Άκουσα τυχαία τον κύριο Πετρόπουλο που είναι δημοσιογράφος και αρθρογραφεί και χειρίζεται τα προβλήματα της Αυγής, ότι μπήκαν και περίπου 3.000 άνθρωποι να διαμαρτυρηθούν. Κύριε Τσίπρα, που θα καταργούσατε τα ΜΑΤ, τα χρησιμοποιείτε σε υπερθετικό βαθμό. Ηλικιωμένους, γυναίκες, παιδιά που ήρθαν να διαμαρτυρηθούν, τους πετάξατε καπνογόνα και πνιγόταν οι άνθρωποι. Αυτή είναι η κυβέρνηση της αριστεράς με το ηθικό πλεονέκτημα. Ποτέ δεν γνώρισε η Θεσσαλονίκη τόσο αστυνομοκρατία όσο αυτή τη φορά. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση. Μάλιστα. Κάπου και πριν κλείσουμε, κύριε Βαγιονά, θα ήθελα να σας ρωτήσω, μέσα από όλο αυτό διακρίνεται πουθενά ότι έχουμε μπροστά μας εκλογές? Κοιτάξτε, εκλογές μπορούν να γίνουν ανά πάσα στιγμή. Ανά πάσα στιγμή. Ο Τσίπρας θέλει να ροκανίσει και το τελευταίο δευτερόλεπτο στην εξουσία. Κάνει καθημερινώς δημοσκοπήσεις και όταν δει ότι αν μπορέσει να έχει το νούμερο 2 ως εκλογικό αποτέλεσμα μπροστά στις δημοσκοπήσεις, τις οποίες θα καρακατσάρει 1.000 φορές, τότε μπορεί να κάνει ευνίδια εκλογές. Θέλει να έχει μια ισχυρή αντιπολίτευση. Εξουσία ξέρει ότι δεν θα έχει. Η διαφορά είναι μεγάλη σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Είναι 10 μονάδες και κάτι ή 10 μονάδες παρακάτι. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να πω με τα βεβαιότητας, αλλά αν δεν του βγουν αυτά τα πράγματα δημοσκοπικά, διότι τώρα δεν είναι η κυρία Έγκυος που δεν ξέραμε πριν από 50 χρόνια αν θα κάνει αγόρι ή κορίτσι. Τώρα ξέρουμε από τον πρώτο μήνα, δεύτερο μήνα, τρίτο μήνα της σχέσης τι θα έχει. Οι δημοσκοπήσεις πέφτουν έξω, αλλά πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχει σταθεροποιήσει το ποσοστό που κατά την άποψή του τον θέλει. Μπορεί να θέλει να έχει και απόλυτη πλειοψηφία. Δεν θα την έχει. Από πού θα την έχει, δεν έχω ακούσει άνθρωπο ευχαριστημένο. Και λίγο ξεδιάντροπα μπορώ να πω, και ας αναρωτηθούν οι Χαλκιδικιώτες και όλοι οι Έλληνες, αλλά οι Χαλκιδικιώτησες και οι Χαλκιδικιώτες, ότι στερεοποιήσαμε το σύστημα υγείας. Πάτε στο νοσοκομείο Πολυγύρου και όσοι το επισκέφτηκαν το 2010, ποια ήταν η λειτουργικότητα, ποια ήταν το προσωπικό, αν υπήρχαν ελλείψεις και ποια είναι σήμερα. Είναι μέρα με νύχτα. Αν αυτό δεν το βλέπει ο κόσμος, τότε τι βλέπει? Και όμως είπε προσλαμβάνουμε 4.000 προσωπικό, 4.000 για ανήμπορα παιδιά, για βοήθεια στο σπίτι. Τα ακούμε 4 χρόνια και άνθρωπος δεν προσελήφθη ούτε ένας.
και λέει και 19.000 αναπληρωτές που υπάρχουν ολόκληρα νησιά, χίλιοι που δεν πήγε κανένας. Και άλλες νομίες της Ελλάδος, Χαλκιδικής δεν ξέρω πώς ήρθαν. Άρα λοιπόν είναι χειροπιαστά τα ψέματα ή ανακρίβες, αν δεν αρέσει στον κύριο Πρωθυπουργό να τον λέμε ότι είναι ψεύτης, λέμε ανακρίβες ή δεν λες την αλήθεια. Αν τον ικανοποιεί αυτό, έχουμε το ήθος και το χαρακτήρα που αρμόζει σε ευπρέπεια λόγο. Αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βαγιονά. Ξεκινήσαμε, θα τα λέμε συχνά πυκνά πια. Να είστε καλά και εσείς και αυτοί που μας ακούγαν αυτή τη στιγμή. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.